Γεια σας, τι κάνετε? Τι ωραία που είστε. Περιμένω στο, σας περίμενα. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Εδώ πέρα φωνάζετε κόσμο, υποδέχεστε ανθρώπους, κάθεστε ναι. Να τα πείτε. Τους πιο δικούς μου, τους πιο φίλους. Μεγάλωσα εκτός κέντρου, έμεινα ελάχιστα στο κέντρο στη ζωή μου, ουσιαστικά τα χρόνια της σχολής και 3-4 χρόνια μετά. Ενώ λατρεύω το κέντρο της Αθήνας, λατρεύω την Αθήνα, την περπατάω, τη βλέπω, να κάνω βόλτες, να συναντάω φίλους, συνεργάτες, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μ' αρέσει να ζω. Έχω συνηθίσει να μένω στην εξοχή. Θα προτιμούσα, δηλαδή, στη ζωή μου έχω υπάρξει και πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, έχω προτιμήσει να μένω σε ένα παλιό ταπεινό σπιτάκι, αλλά στην εξοχή, παρά σε ένα ωραίο διαμέρισμα στην πόλη. Τον ελεύθερό μου χρόνο, ναι, τον περνάω πολύ απλά. Όταν δεν είμαι στο Πήλιο βέβαια, γιατί το καλοκαίρι για μεγάλο διάστημα είμαι στο Πήλιο, στον Αγιάννη, που επίσης είναι ένα μέρος που το έχω υιοθετήσει, δεν είμαι από εκεί. Αλλά το έχω κάνει η δεύτερη πατρίδα μου και που μου αρέσει πάρα πολύ. Κολυμπάω, είτε στη θάλασσα είτε σε κολυμβητήριο. Ασχολούμαι με τα φιλοζωικά που ασχολούμαι πάντα, για πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Αυτό είναι απόρρια μιας ανάγκης που έχετε για να φροντίσετε κάποιον που το χρειάζεται? Αυτό είναι απόρρια. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος για να είναι πραγματικά ευτυχής πρέπει κάτι να προσφέρει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το επώνυμό σας σε ποια ηλικία είπατε ότι θα το αλλάξετε? Το άλλαξα. Στην ταυτότητά μου είμαι πάντα βασταρδή. Απλώς όταν βγήκα στο θέατρο, ο πατέρας μου ήταν πολύ γνωστός και εγώ πιτσιρίκα και δεν ήθελα να μας ταυτίζουν τουλάχιστον με το πρώτο. Όχι μόνο και ο πολλής κόσμος και οι άνθρωποι του επαγγέλματος. Οπότε πήρα καλλιτεχνικά το πατρικό της μητέρας μου και έτσι το μετάνιωσα. Αλήθεια? Ναι, γιατί λάτρευα τον πατέρα μου και τελικά θα προτιμούσα να είχα το επίθετό του. Απλώς είναι πολύ αργά, ήταν πολύ αργά όταν το μετάνιωσα για να το αλλάξω. Επειδή πραγματικά μου έχει στοιχήσει τρελά η απώλειά του, παρότι ήταν μεγάλος, αλλά δεν έχει σημασία. Ο πατέρας μου ήταν ένα άτομο που ήταν πάντα νέος και ζωντανός. Θεωρείτε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που την απώλεια την έχει βιώσει και φαντάζομαι έχει μάθει να τη διαχειρίζεται από ένα σημείο και μετά, ότι κάνουμε οικογένεια και φτιάχνουμε σε εισαγωγικά τις ζωές μας για να έχουμε έναν άνθρωπο να μας στηρίζει όταν χάσουμε τους πολύ δικούς μας? Αν το κάνουμε για αυτό το λόγο, πολλοί άνθρωποι το κάνουν για αυτό το λόγο, είμαστε ηλίθιοι. Γιατί κανένας δεν μας στηρίζει. Κανένας δεν μπορεί να μας στηρίξει όταν χάνουμε τους δικούς μας και όταν χάνουμε οτιδήποτε στη ζωή. Στη ζωή μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να μας στηρίξει, ο εαυτός μας. Εσείς επιλέξετε να μην γίνετε μητέρα? Ναι, είναι κάτι που δεν ένιωσα ποτέ ότι το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Και προφανώς το απέδειξε και η ζωή μου, γιατί πιστεύω ότι στη ζωή αυτό που πραγματικά θέλουμε πάρα πολύ, παρότι δηλαδή κάποια στιγμή έμεινα έγκυος και ήταν μια ατυχής εγκυμοσύνη, όμως αν ήθελα θα μπορούσα να είχα κάνει έστω και εκ των υστέρων, παιδιά. Είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος κάνει για όλα. Τι κρατάει ένα γάμο και τι δεν τον κρατάει το γάμο? Ένα γάμο τον κρατάει η αγάπη. Η αληθινή αγάπη όμως, η αγάπη για τον άλλον, όχι η ανάγκη για τον άλλον. Κατά συνέπεια όμως, για να έχουμε αγάπη για τον άλλον, θέλει και πάρα πολύ δουλειά, συναισθηματική, ψυχολογική. Σας γάμισα συνήθως, γιατί τελείωναν, τελείωνε η αγάπη? Ήμουν πολύ νέα, στον πρώτο. Πολύ μικρή δηλαδή, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή. Ο δεύτερος ήταν ένας γάμος που έγινε κατά κάποιο τρόπο εξ ανάγκης λόγω των συνθήκων. Ήμουνα στην Ιταλία, δούλευα εκεί, είχα μια σχέση φυσικά, η οποία δεν ξέρω αν εδώ θα κατέληγε κάπου, δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Απλώς εκεί κάποια στιγμή έπρεπε να παντρευτώ, τότε ακόμα έπρεπε να έχω ένα είδος ρεζιντένσα στην Ιταλία για να παραμείνω. Και τώρα πόσα χρόνια ήσταν παντρεμένη? 18. Ναι. Πολλά τα χρόνια.
Πολλά, και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ λίγα. Πολιτικά είστε ενεργοί? Ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει, αλλά δεν είμαι ενεργή και δεν θέλω να είμαι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολιτικοί τους οποίους εκτιμάτε? Δεν θα το έλεγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα. Να είσαι καλό. Και εγώ ευχαριστώ που καθίσαμε παρέα.